Μέχρι τις φορές που η αγάπη αυτή θολώνει. Ότι θολώνει. Τα ποτέρατα. Τα οποία τα ονομάζουν τιμό, οργή, ζήλια, ανησυχία, φόβος, έπαρση, εγωισμός και ούτω καθεξής. Αυτά τα τέρατα είναι αυτά που θολώνουν την αγάπη. Ξέρετε ότι αυτά τα τέρατα εμείς τα επιτρέπουμε να έρθουν πάνω μας. Εμείς επιτρέπουμε να μας συναντήσουν. Γιατί το μόνο που έχουμε πάθει να κάνουμε στη ζωή μας, να δούμε τη δύναμη στους άλλους, στους όποιους άλλους, είτε άνθρωποι είτε καταστάσεις, σε τρίτους αν θέλετε, να μας ελέγχουν. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ομολογώ ότι αυτή τη βδομάδα δεν είναι λίγες φορές οι οποίες πραγματικά στεναχωρήθηκα. Ζορίστηκα, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει η δημοσιότητα. Ξέρω τι θέλω. Μ' αρέσει. Κουράζει. Λέω ότι θα προτιμούσα να πάρω το μηχανήμα να μπορέσω να κάνω μια πολεμική ησυχία. Αλλά μόνο μου. Εγώ με τον Θεό. Πολλές φορές. Ή να καθίσω εκεί στην εκκλησία να προσευχηθώ. Πολλές φορές η ανησυχία και ο φόβος μπήκε μέσα μου. Και δεν είναι λίγες φορές πραγματικά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί όλο αυτό κάνει ζημιά στην εκκλησία. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησα εγώ ή κάποιος άλλος. Δεν έχει σημασία, όλες οι κουμπάνε μέσα αυτό. Αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε όλη αυτή την κατάσταση να θολώσει τη δικιά μας αγάπη. Θα συνεχίσουμε να αγαπάμε. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Το μόνο είναι να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Πραγματικά ένα ερώτημα που με βασανίζει ιδιαίτερα από αυτό το καιρό. Δεν θέλω να το απαντήσετε. Θέλω απλά να το ψάξετε. Σκεφτείτε με. Ποιοι είναι αυτοί οι τρελοί που μοιράζουν αγάπη. Καλή σας.